Θυμάμαι όταν ήρθαν ο Φώτος μαζί με τον Κυράκο Χαραλαμπίδη να μου προτείνουν να μελοποιήσω αποσπάσματα από την όπως το βασιλεύουσα, δεν σας κρύβω ότι τρόμαξα. Τρόμαξα γιατί γνώριζα την ποιήση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη και με τρόμαζε αυτή η πάλι. Πήρα αποσπάσματα, τα μελέτησα και είπα ότι θα παλέψω τον Κυριάκο. Θα τον παλέψω και θα φροντίσω, αν μη τι άλλο, να μην με νικήσει πολύ. Όταν η μέρα κλείνει προς το μέρος μου, δικιά μου γίνεσαι για πάντα. Μα τι το θέλος. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου τότε, κάθε μελωδία που μου βγαίνει στο πιάνο έβγαινα και στην αυλή του σπιτιού μου, για να μην με βλέπουν τα παιδιά που ήμουν αδακρυσμένος. Μα τι το θέλος. Σε τριγυρίζει τώρα σύρματο πλεγμά. Όλα χέρι πόλη μες στο κρατητήριο. Να μένεις έτσι εκεί, να μην σαλεύεις. Όλα χέρι πόλη μες στο κρατητήριο. Να μένεις έτσι εκεί, να μην σαλεύεις. Ξέρετε πόσες φορές μου λένε σε συναυλίες μου ή σε συνεντεύξεις μου, καλά ρε, τόσες επιτυχίες, τι ανάγκη έχεις να λες για την Κύπρο, να παρουσιάσεις πάντα σε όλες τις συναυλίες ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα των συναυλιών για την Κύπρο. Και πάντα υπάρχει και αυτό που αιωρείται στον χώρο, ότι η Κύπρος δεν πουλά. Εμένα δεν με αφορά αν η Κύπρος δεν πουλά. Εγώ λέω πάντα ότι η Κύπρος δεν πουλιέται.